Ναι, είναι καλύτερο καθένα να λύσει θετικά το τι προτείνει. Θετικά θα πω τι προτείνω. Εσείς δεν δυσκολεύεται η κυβέρνηση, το κυβερνητικό στρατόπεδο, και γι' αυτό μιλάτε για το ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαρίστω, σας ακούμε. Εγώ θέλω απλώς να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Το πρώτο, για να μιλάμε στέρεα. Έτσι. Η κυβέρνηση έχει ένα έργο, δεν μιλάει με θάκια, με εξαγγελίες, μιλάει με το έργο της. Μπορεί να το επικρίνει κανείς, αλλά υπάρχει έργο. Από την άλλη πλευρά, εγώ σε τρεις κομβικούς τομείς, για μένα είναι πολύ σημαντική. Είναι καταστροφικό. Και, όχι, ακούστε. Θέλω να πω το εξής. Αυτό θέλω να σας πω. Είναι καταστροφικό το έργο. Παραδείγματος χάρη, θέλω να ξέρω και δεν έχω καταλάβει ποια είναι η οικονομική πολιτική σας, ξεκάθαρα. Ένα σκέλος είναι αυτό, ένα κομμάτι πολύ σοβαρό. Το δεύτερο, θέλω να ξέρω και δεν έχω καταλάβει ποια είναι η πολιτική σας για την ασφάλεια της χώρας. Δεν έχω καταλάβει. Και το τρίτο, θέλω να καταλάβω και δεν έχω καταλάβει επίσης ποια είναι η θέση σας, η πολιτική σας για τη μεταναστευτική πολιτική. Εντάξει, αυτό είναι όλο το πρόγραμμα της κυβέρνησης. Όχι, τώρα υποκαθιστάτε το κύριο Καμπουράκη και τον κύριο Οικονομέα. Εγώ σας λέω την πολιτική. Εγώ θα μπορούσα, κύριε Καμπουράκη, με μια πράξη να κάνω όχι προσπάθεια. Θέλω ασφάλεια και δεν αφοπλίζω τα σώματα ασφαλείας, θα θέλω ισχυρά και τις ενόπλες δυνάμεις. Θέλω στη μεταναστευτική μου πολιτική να είμαι ευρωπαϊκή χώρα και να μην εξέφραγω αμπέλη η χώρα μου. Και θέλω στην οικονομική πολιτική να είμαι στην Ευρώπη και στο ευρώ και να έχω μια καλή συμφωνία με τους εταίρους μου για να πάει χώρα μου. Αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα, αλλά γιατί βάζετε και τις εικόνες μέσα. Αυτό σας ρωτήσατε από τότε. Ακούστε, εντάξει, αυτά είναι σοβαρά θέματα. Ναι, όταν το πάμε στο πεδίο πλέον να απλοποιήσουμε μια σειρά από πολιτικές προθέσεις συγκεκριμένων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν στο νου τους ή στο πίσω μέρος του κεφαλιού του και αυτό. Μα έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα κατεβάσει τις εικόνες. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ τελικώς. Αυτό σας λέω. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Και μέσα στη Βουλή ποτέ δεν κατάλαβα. Και τώρα. Δεν ξέρω τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλα λέει ο κύριος Μιλιός. Άλλα λέει ο κύριος Τσίπρας. Άλλα λέει ο κύριος Τσίπρας. Κύριε Ζουράρη, λοιπόν. Δεν θα κάνω ένα τραγικό.